Να σας πω ότι όσον αφορά σχετικά με την αναδρομική χρέωση που κινδυνεύουν πολλές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες να έχουν στις ασφαλιστικές τους εισφορές, το είχαμε τονίσει από την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αυτή την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που τόσο περήφανα διακήρυτε ο κύριος Κατρούγκαλος, ότι κρύβει παγίδες, κρύβει αντιαναπτυξιακά εντελώς μέτρα. Αυτό το είχαμε τονίσει από την αρχή, ότι από τη στιγμή που μπαίνει ποσοστό επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος να αποδίδει ο ελεύθερος επαγγελματίας, οι ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και ακόμα μέλη, διευθύνονται σύμβουλοι ανωνύμων εταιριών όσον αφορά καθαρό φορολογητέο εισόδημα, κρύβει τον κίνδυνο αυτόν ότι ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας δεν θα είναι ποτέ βέβαιος ότι έχει εξοφλήσει, ακόμα και αν πληρώνει κανονικά τις ασφαλιστικές του εισφορές. Γιατί ένας φορολογικός έλεγχος που θα ακολουθήσει, και ξέρετε πόσα χρόνια μετά μπορεί να ακολουθήσει ο φορολογικός έλεγχος, μετά από 5-6 στη δεκαετία υποτίθεται παραγράφεται και με παρατάσεις αυτό παρατείνεται, να έρθει και να χρεωθεί με αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές. Και δεν είναι μόνο η Αδελφιεράκη τα ποσά που θα αναγκαστεί να πληρώσει. Αυτός ο κίνδυνος που περισσότερο ελοχεύει είναι αυτή η αναξιοπιστία που υπάρχει μεταξύ των σχέσεων κράτους και επιχειρήσεων. Με ποια λογική καλούμε και Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες να επενδύσουν, όταν δεν μπορούν να είναι σίγουροι ακόμα και για το αν, πληρώνοντας κανονικά, έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον τις υποχρεώσεις τους ως προς τον ασφαλιστικό φορέα. Και από τη μία μιλάμε για ανάπτυξη. Αυτή την περίφημη ανάπτυξη που όλοι περιμένετε, την ίδια ώρα που εσείς για το μόνο που κάνετε λόγο είναι παγίδες και αντιαναπτυξιακά μέτρα. Ακριβώς έτσι, κύριε Λουγεράκη. Και κυρίως κλονισμό της εμπιστοσύνης. Ο βασικότερος πυλώνας να προσελκύσουμε επενδύσεις στη χώρα, που είναι η βασική προϋπόθεση ανάπτυξης, είναι η εμπιστοσύνη. Δυστυχώς αυτό όχι μόνο δεν καλλιεργείται, αλλά αντίθετα ναρκοθετείται κάθε μέρα από αυτήν την κυβέρνηση. Είναι φοβερό το πώς γενικά από εγχώριους και εξωτερικούς επενδυτές χαρακτηριζόμαστε ως αναξιόπιστοι, και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσουμε επενδύσεις. Σας αναφέρω κάτι χαρακτηριστικό. Σήμερα δημοσιεύεται στον Αθηναϊκό Τύπο δηλώσεις του Εμμύρη του Κατάρ, που χαρακτηρίζει ως ανέκδοτο τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι είναι να ακούγονται αυτά σε διεθνή φόρα, κυρία Δουγεράκη. Μάλιστα. Σε τοπικό επίπεδο και με το ρυθμό που κινούνται οι επιχειρήσεις, κινείται το επιχειρήν, τι δεδομένα υπάρχουν? Τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχουν χιλιάδες λουκέτα σε όλη την Ελλάδα, και αυτός ο αριθμός να μεγαλώνει μέχρι και το τέλος του χρόνου, κύριε Καρκανάκη, έτσι? Βεβαίως, κύριε Δουγεράκη, μα δεν είμαστε αποκομμένοι από την εθνική οικονομία. Ό,τι αντίκτυπο έχουμε στην εθνική οικονομία έχουμε και στην τοπική. Από τη στιγμή που, όπως αναφέρατε προηγουμένως, το εισόδημα των εργαζομένων μειώνεται, η κατανάλωση μειώνεται, οι μορφές απασχόλησης πλέον έχουν γίνει όλες εκ περιτροπής και μειωμένου ωραρίου. Είναι δεδομένο η λιανική θα πέφτει συνεχώς και επομένως θα έχουμε και συνεχή. Κύριε Καρκανάκη, θέλω να ρωτήσω για κάτι άλλο. Για αυτό το οποίο ακούστηκε, ότι υπάρχουν τραπεζίτες οι οποίοι προτείνουν το μοντέλο της Ισλανδίας με σκοπό να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, πάμε στη συνέχεια και στα επιχειρηματικά, και να μην κινδυνεύουν με πληστηριασμό χιλιάδες σπίτια, με μια λύση που θα προβλέπει διαγραφή μέρους του στεγαστικού δανείου υπό προϋποθέσεις. Και λέω στεγαστικό και το ξεχωρίζω από το επιχειρηματικό, γιατί κάπου παρακάτω θα δούμε και τις προτάσεις και ακούμε και προτάσεις για τα επιχειρηματικά. Είναι κάτι που συμφέρει την αγορά αυτό το οποίο λέγεται έτσι όπως διαχειρίζεται, και βάσει αυτής της πρότασης που ακόμα στις υποθέσεις είναι? Κύριε Δουλιάκη, η ρύθμιση των κόκκινων δανείων είναι, ξεκινώντας από τα στεγαστικά και στη συνέχεια στα επιχειρηματικά δάνεια, είναι επίσης μια προϋπόθεση για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να μπορέσει να ξαναλειτουργεί ο τραπεζικός τομέας και να πάρει επιτέλους μπροστά η οικονομία. Βεβαίως και αυτή η ρύθμιση που προτείνουν οι τραπεζίτες
πραγματικά δεν χρειάζεται ούτε καν νομοθετική ρύθμιση, γιατί οι υποπροϋποθέσεις που αναφέρεται για ακόμα και κάποια αντικειμενική, εμπορική, τη διαφορά να κουρευτεί. Ακριβώς, όχι η αντικειμενική και εμπορική, όχι. Η αξία του δανείου σε σχέση με την εμπορική αξία του ενυπόθηκου ακινήτου, εφόσον υπάρχει διαφορά, αυτή η διαφορά μπορεί να κουρευτεί, εφόσον βέβαια εξεταστούν και άλλες προϋποθέσεις, δηλαδή η δυνατότητα αποπληρωμής από τον δανειολήπτη, και αυτό δεν χρειάζεται ούτε καν νομοθετική ρύθμιση. Με βάση και τις οδηγίες της Τράπεζας Ελλάδος, αυτό θα μπορούσε να προχωρήσει. Και βλέπουμε ότι ούτε αυτά δεν γίνονται. Και προσέξτε, έχει επαναληφθεί αυτό. Θα σας πω την περίπτωση της ΕΤΒΑ, λίγο πριν αγοραστεί από την Τράπεζα Πειραιώς, είχε προχωρήσει σε μια αντίστοιχη τέτοια ρύθμιση και έκανε κούρεμα δανείων για όσα δάνεια οι ενυπόθηκες εγγύησεις τις οποίες είχε δεν κάλυπταν το ύψος του δανείου. Και κούρευαν το δάνειο πάντα υπό προϋποθέσεις μέχρι το ύψος του ενυπόθηκου, της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου. Εδώ δεν έχουμε καταφέρει ούτε ακόμα να εναρμονίσουμε τις εμπορικές αξίες με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και βέβαια να δώσουμε τη δυνατότητα που ζητάει αυτή τη στιγμή η τραπεζική αγορά να προχωρήσει έστω στο πρώτο βήμα αυτό ρύθμισης κάποιων κόκκινων δανείων. Μάλιστα.